Γεια χαρά σε όλους. Θα ανοίξω φύλλο με τα χέρια, χωρίς πλάστη. Ένα πολύ εύκολο φύλλο που μπορεί να σας δώσει μια πολύ ωραία πιτούλα ή στριφτάρια με πολύ ξεκούραστο τρόπο. Αυτό το φύλλο λέγεται αερόφυλλο. Μέσα σε 250 ml ζεστό νερό θα διαλύσουμε μια κουταλιά της σούπας κοφτή αλάτι. Θα ζυγίσουμε 500 γραμμάρια αλεύρι για τσουρέκι και θα ζυμώσουμε. Για να πετύχει το αερόφυλλο, θα πρέπει να αφήνουμε τη ζύμη να ξεκουράζεται σε ζεστό μέρος. Εγώ ανοίγω το φούρνο στις αντιστάσεις στους 40 με 50 βαθμούς Κελσίου και ξεκουράζω τη ζύμη μου εκεί. Αφού πλάσουμε το ζυμαράκι μας, θα το βάλουμε σε ένα πόλι μπακ και θα το αφήσουμε σε ζεστό μέρος για 10 λεπτά. Τη ζύμη μας θα την δουλέψουμε και θα την αφήσουμε να ξεκουραστεί 3 φορές συνολικά. Αφού περάσει το πρώτο δεκάλεπτο της ξεκούρασης, θα δουλέψουμε για λίγο τη ζύμη μας πάλι και θα κόψουμε σε 5 ή 6 ισόπαχα κομμάτια. Θα πλάσουμε το κάθε κομμάτι σε μπαλάκι και θα το βάλουμε πάλι στο πολυμπάκ και θα αφήσουμε να ξεκουραστεί σε ζεστό μέρος για άλλα 10 λεπτάκια. Αφού άφησα τη ζύμη μου να σταθεί για άλλα 10 λεπτά, θα πλάσω τώρα τα μπαλάκια σε πιτούλες με λεπτό πλάστη. Για το άνοιγμα θα χρειαστώ λάδι και βούτυρο. Σε ένα μπρίκι έλειωσα 60 γραμμάρια βούτυρο και 40 ml λιέλαιο. Δεν θα χρειαστώ καθόλου αλεύρι. Τα ζυμαράκια μας μπορούμε να τα ανοίξουμε και χωρίς τον πλάστη, μόνο με τα χέρια. Άλλωστε δεν χρειάζεται να τα ανοίξουμε πολύ, θα τα ανοίξουμε τόσο όσο ένα πιάτο. Τις πιτούλες θα τις βάζουμε σε ένα πιάτο, τη μία πάνω στην άλλη, λαδώνοντας ενδιάμεσα. Όταν τελειώσω με όλη τη ζύμη, θα βάλω και στην τελευταία πιτούλα από πάνω λάδι και θα κλείσω ερμετικά με μία μεμβράνη. Θα βάλω το πιάτο μου στο φούρνο στους 40 με 50 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις για 20 λεπτά. Για να ανοίξω το φύλλο μου, θα λαδώσω καλά τον μπάγκο εργασίας μου και με καλά λαδωμένα χέρια θα αρχίσω να τραβάω από τη μέση στις άκρες. Για να πετύχει το αερόφυλλο και για να μην σας κουράσει καθόλου καθώς το ανοίγετε, θα πρέπει να προσέξετε 2-3 πραγματάκια. Το αλεύρι που θα διαλέξετε θα πρέπει να είναι σκληρό, ώστε να δώσει μια ελαστική ζύμη. Κατάλληλο είναι το αλεύρι για τσουρέκι, όχι το αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Ένα δεύτερο πράγμα που πρέπει να δώσετε σημασία είναι να ξεκουράζετε τη ζύμη σε ζεστό μέρος. Ακόμη και αν δεν έχετε χρόνο να την αφήσετε να ξεκουραστεί 3 φορές αλλά 2, σε αυτό πρέπει να δώσετε προσοχή. Επιπρόσθετα, το νερό το οποίο θα προσθέσετε στο αλεύρι για να ζυμώσετε θα πρέπει να είναι ζεστό, όχι κρύο.
Αυτές οι μικρές λεπτομέρειες λοιπόν είναι που θα βοηθήσουν στο να μην κουραστείτε καθόλου, ακόμη και αν ανοίξετε φύλλο για πρώτη φορά. Αφού άνοιξα σε πολύ λεπτό φύλλο, προσθέτω και τη γέμιση όπως βλέπετε στο βίντεο, διπλώνω για λίγο την άκρη του φύλλου και τη λίγο σε ρολό. Έτσι με αυτόν τον τρόπο είτε μπορούμε να κάνουμε μεγάλη στριφτόπιτα είτε μικρά στριφτάρια όπως θα τα κάνω τώρα εγώ. Συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο για όλες τις πιτούλες. Και κάτι ακόμη. Για το λάδωμα των φύλων, μην παραλείψετε να βάλετε και βούτυρο. Έχω παρατηρήσει ότι το λάδι μόνο του μας δίνει ένα φύλο σκληρό, ενώ με το βούτυρο παρέα, το φύλο γίνεται πιο νόστιμο και πιο μαλακό. Θα χαρώ πολύ να ακούσω και τη δική σας γνώμη. Τα στριφτάρια μου θα τα βάλω σε ένα πυρέξ, το ένα δίπλα στο άλλο. Εάν θέλετε βάλτε και μία λαδόκολλα. Θα τα λαδώσω λίγο με τα χέρια μου από πάνω και θα τα ψήσω στους 200 βαθμούς για 40 λεπτάκια περίπου μέχρι να ροδίσουν. Αυτός λοιπόν ήταν και ένας τρόπος για να κάνουμε σπιτική πίτα με δικό μας φύλλο χωρίς πλάστη. Πολύ ξεκούραστος τρόπος και πάρα πολύ εύκολος. Εάν σας άρεσε το βιντεάκι μου, θα χαρώ πολύ να κάνετε εγγραφή και να πατήσετε το καμπανάκι. Θα χαρώ πολύ επίσης εάν το μοιραστείτε με όσους αγαπάτε. Εάν θέλετε, γράψτε και ένα σχόλιο. Έστω μία καρδούλα βοηθάει πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και να είστε όλοι καλά.